ξεκινούμε με τα απεργιακά θέματα και τη συγκέντρωση και πορεία που είχαμε καταρχήν σήμερα στο εργατικό κέντρο της Πάτρας και στους κεντρικούς δρόμους της πόλης από το εργατικό κέντρο και τη ΓΕΣΕ. Μικρή συμμετοχή στην προσυγκέντρωση της απεργιακής κινητοποίησης στο εργατικό κέντρο της Πάτρας, της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ σήμερα το πρωί. Στην πορεία πάντως αυξήθηκαν οι συμμετέχοντες καθώς προσθέθηκε μια πολυπληθής ομάδα φοιτητών. Όπως τόνισε η πρόεδρος του εργατικού κέντρου, Σταυρούλα Νικολάου, με τη συμμετοχή στα απεργιακά συλλαλητήρια στέλνεται το μήνυμα ότι δεν το βάζουν κάτω, παρά τη διάψευση των ελπίδων τους από τη συνδικολόγηση της κυβέρνησης με τους δανειστές. 6 χρόνια η ελληνική κοινωνία είναι κάτω από τις ερπίστριες της Τρόικα. Οι εργαζόμενοι θα εξαντλήσουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα που έχουν, το μοναδικό εργαλείο όπου είναι η απεργία. Όσο οι κυβερνώντες δεν καταλαβαίνουν και δεν εστερνίζονται τις ανάγκες της κοινωνίας, την εξαθλίωση που βρίσκονται, τόσο οι εργαζόμενοι θα κατεβαίνουν στους δρόμους. Ο προϋπολογισμός φέρνει μία φοροκαταιγίδα για τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, όπως και η ασφάλιση ισοπεδώνεται και προτρέπει τους εργαζόμενους στην ιδιωτική ασφάλιση. Το ίδιο συμβαίνει και με την παιδεία, την υγεία. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε τους αγώνες. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ικανοποιητική η συμμετοχή. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ικανοποιητική. Και ευθύνη έχουμε όλοι μας γι' αυτό. Η ελληνική κοινωνία δεν το βάζει κάτω. Παρά τη διάψευση των ελπίδων και τη συνδικολόγηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ με τους δανειστές που επιβάλλει την εφαρμογή ενός νέου αντιλαϊκού συγκυρού και νεοφιλελεύθερου πακέτου. Ακόμη ένα σημαντικό θέμα αποτελεί το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό που σχεδιάζει να ψηφίσει η κυβέρνηση με την εφαρμογή του οποίου θα απαξιωθεί η κοινωνική ασφάλιση με την ενοποίηση όλων των ταμείων, την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, την ολοκληρωτική ανατροπή του χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος που από δημόσιο θα μετατραπεί σε ατομικό με μειωμένες παροχές και κατάργηση των επικουρικών συντάξεων. Στη συγκέντρωση έξω από το εργατικό κέντρο υπήρξε ομάδα ατόμων που πρόσκυνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, αναρτώντας πανώς την πρόσωψη του κτηρίου. Με σύνθημα «Καμία δίωξη στους 5 φοιτητές αγωνιστές στην Ιταλία». Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Είδαμε κυρίες και κύριοι τη συγκέντρωση και πορεία από το εργατικό κέντρο, από την ΓΕΣΕ και την ΑΔΔΗ. Θα πάμε τώρα να δούμε την ξεχωριστή συγκέντρωση που έγινε στην πλατεία Γεωργίου και την πορεία από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο Πάτρας. Δίνουμε αυτό απάντηση σε αυτούς που θέλουν να μην γίνεται τίποτα. Μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση του πανεργατικού μετώπου της Πάτρας στην πλατεία Γεωργίου, στην οποία συμμετείχαν περίπου 2.000 άτομα. Ήταν καλή συμμετοχή των εργαζομένων. Θα συνεχίσουμε. Μπροστά μας έχουμε το ασφαλιστικό. Έχουμε τις μειώσεις μισθών. Έχουμε σκληρούς αγώνες. Δεν έχουμε κανένα άλλο δρόμο από το να παλέψουμε, να ανατρέψουμε τη δύναμη. Εμείς την έχουμε. Πρέπει να εκφραστεί στους αγώνες. Όπως τονίστηκε με τις απεργιακές συγκεντρώσεις, πρέπει η κυβέρνηση να λάβει το μήνυμα πως ο λαός δεν αντέχει άλλα μέτρα και ο μόνος δρόμος είναι η κινητοποίηση. Στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ Αχαΐας βρέθηκαν σωματεία και εργαζόμενοι, αλλά και ο Δήμαρχος Πατρών Κώστας Πελετίδης. Οι εργάτες, το σύνολο του λαού μας, συνεχίζει τον αγώνα του όλο και με μεγαλύτερη ένταση για να προσπίσει τα δικαιώματά τους. Αυτός είναι ο δρόμος, η αιτία είναι γνωστή για τα συμφέροντα αυτών που κατέχουν τον πλούτο, θυσιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σε αυτόν τον πόλεμο που έχει ανοιχτεί, οι εργαζόμενοι πρέπει να βγουν νικητές και θα βγουν νικητές εφόσον βρίσκονται στους δρόμους, εφόσον οργανωθούν στα σωματεία, εφόσον δείξουμε ότι άλλος ο δρόμος του εργαζομένου και άλλος ο δρόμος αυτό που ακολουθεί η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο. Οι συγκεντρωμένοι μεταξύ άλλων αντιδρούν και στα μέτρα που θέλει να λάβει η κυβέρνηση για την ανασφάλιση, αναφέροντας πως διαλύουν στη θέμελα ότι έχει απομείνει από τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, καθώς η βασική αρχή του νέου ασφαλιστικού συστήματος θα στηρίζεται στο βασικό νόμο που ισχύει στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, στην ιδιωτική υγεία και στα διαγνωστικά κέντρα. Οι εργαζόμενοι από τα μεγάλα εργοστάσια που η συμμετοχή στην απεργία είναι 100%, 100%. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας ενάντια στα μέτρα κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου για την κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό που μειώνει συντάξεις, κοινωνικές παροχές. Στη
στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Απόστολος Βουρδής Δημήτρης Χωρίτος μαζί μας. Καλησπέρα. Θα τα πούμε και σε λίγο για το θέμα των κινητοποιήσεων των σημερινών και γενικότερα τις τάσεις των συνδικάτων με τον εκπρόσωπο τύπου της ΓΕΣΕ, τον κύριο Δημήτρη Καραγιωργόπουλο. Πάμε προς το παρόν να δούμε τι λέει η κυβέρνηση Απόστολε, γιατί είχαμε σήμερα το απόγευμα από τον Νίκο Βούτση ανακοινώσεις για το πότε θα περάσει το ασφαλιστικό. Ναι, ουσιαστικά η κυβέρνηση αυτό που αναζητά είναι να αποφύγει τις αντιδράσεις, να αποφύγει τα προβλήματα που βλέπει ότι υπάρχουν και συνεχώς διωγγώνονται. Μπορεί βεβαίως σήμερα οι πορείες και οι συγκεντρώσεις και οι απεργίες να μην είχαν τη δυναμική της προηγούμενης κινητοποίησης, ωστόσο θα συνεχιστούν. Και αυτό σίγουρα ανησυχεί την κυβέρνηση. Γι' αυτό και αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε στην Βουλή πως ουσιαστικά το ασφαλιστικό μετατίθεται για ψήφιση στις αρχές του χρόνου. Πότε δεν έχει γίνει γνωστό, απλώς ανακοινώθηκε γενικώς και αορίστως από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτση, πως το ασφαλιστικό θα συζητηθεί τον προσεχή Γενάρη. Αυτό πάντως σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο που σημαίνει είναι ότι η κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη ακόμη να φέρει στη Βουλή ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο που να είναι πλήρες και να καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας και τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες που έχουν δημιουργηθεί. Και το δεύτερο είναι ότι ίσως φοβάται ότι δεν θα περάσει το ασφαλιστικό έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το κλίμα σήμερα και με τις προτάσεις που έχει ο κύριος Κατρούγκαλος μέχρι στιγμής. Από ό,τι φαίνεται, πάντως δεν φοβάται τον κόσμο, διότι όταν στην Αθήνα των 6 εκατομμυρίων ήσαν μόλις 15.000 σήμερα στο Σύνταγμα και στην Πάτρα των 250.000 μια χούφτα κυριολεκτικά άνθρωποι στην πλατεία Όλγας που έμοιαζε με διαδήλωση τμήματος πανεπιστημίου, όχι της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔ, δηλαδή όταν δεν κατέρχεται ο κόσμος να αντιδράσει σε αυτό που έρχεται και έρχεται δεν υπάρχει κάτι βαθιά για το ασφαλιστικό. Βαθιά στη τσέπη του μιλάμε για περικοπές της συντάξης, μιλάμε για νέο ασφαλιστικό, μιλάμε για συντάξεις του μέλλοντος που θα ομοιάζουν με ψίχουλα και δεν κατέρχεται ο κόσμος. Ένα. Άρα δεν φοβάται τον κόσμο, φοβάται κυρίως μην έχει νέα κρούσματα όπως
προσφάτως με δικούς του βουλευτές, τίποτα άλλο. Ο κόσμος, εάν αντιδρούσε όρημα, έπρεπε να είναι κατά δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους, να είναι έξω από τη Βουλή και να τους περνά δυναμικά το μήνυμα. Πρέπει να πούμε ότι αλλιώς θα αντιδράσει ο κόσμος όταν έχουμε δεδομένο τον ασφαλιστικό. Και αλλιώς θα αντιδράσει σε μια απεργία για το ασφαλιστικό κυρίως όπως θα είναι σημερινή, χωρίς να έχουμε ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι ο κόσμος που κατήλθε... Αλλά ο κόσμος είναι ήδη χτυπημένος από πολλά μέτρα. Δεν χρειάζεται το ασφαλιστικό. Δεν ήξερε ο κόσμος αν θα το μετατοπίσουν για τις 10 του Γενάρη ή όχι, θα μπορούσε υποθετικά να περάσει και άμεσα ένα δεύτερον. Τώρα που μιλάμε, έχουμε τον προϋπολογισμό που αυτός κι αν συνιστά με τη λιτότητα, αν κάτσουμε και δούμε τον προϋπολογισμό, θα δούμε ότι οι δύο βασικοί πυλώνες του κοινωνικού κράτους, η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία, έχουν κονδύλια που συνιστούν περαιτέρω στη δείκνωσή τους. Ένα. Δύο. Ταυτόχρονα περνάει η δεύτερη λίστα των προαπαιτουμένων που έχουμε και λέμε κόκκινα δάνεια, πληστηριασμοί, κατασχέσεις, αδμιέ, πώληση, έχουμε πολλά. Είπε ο κύριος Βούτσης ότι αυτά θα περάσουν μέχρι τις 20 του Δεκέμβρη. Το ασφαλιστικό πάει πίσω, αλλά αυτά τα άλλα προαπαιτούμενα θα πάρουν για τις 20 πολλούς λόγους για να μην πίνουν. Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες. Είχαν πολλούς λόγους για να μην πίνουν καφέ, διότι αν τα πράγματα να κυλούν ερήμην σου, θα υφίστασε και τις συνέπειες. Είναι αδιανόητο δηλαδή να κάθονται, να βλέπεις να έχει περισσότερο κόσμο η Ρήγα Φεραίου παρά η διαδήλωση. Άρα εδώ κάτι δεν πάει καλά και με εμάς. Πρέπει να αφυπνιστούμε άμεσα, διότι αυθαιρετούν στη Βουλή των Ελλήνων και αυθαιρετούν εις βάρος του μέλλοντος τόσο του δικού μας όσο και των παιδιών μας. Λοιπόν, σε λίγο, συζήτηση για αυτά, ναι, Απόστολε. Ναι, λέω και να θυμίσουμε τις διαδηλώσεις που είχαν γίνει και εδώ στην Πάτρα και τις θυμόμαστε όλοι για το ασφαλιστικό όταν είχε έρθει επί εποχή Γιαννίτση. Τι είχε γίνει και ποιες διαδηλώσεις είχαν πραγματοποιηθεί, δεκάδες χιλιάδες κόσμου, και σήμερα, όπως το είπε ο Δημήτρης, επειδή βρεθήκαμε και στην συγκέντρωση, ήταν μια δράκα άνθρωση. Πάμε στο Καραμανδάλιο και θα επιστρέψουμε στα Περιακά, γιατί είχαμε εκεί μια έκρηξη τη νύχτα και έχουμε προβληματισμό από την έκρηξη που προκλήθηκε από καυστήρα. Βγήκαν έξω γονείς, παιδιά. Για αρκετή ώρα υπήρξε αναστάτωση στο νοσοκομείο, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι εξυπηρετεί μια ολόκληρη γεωγραφική περιοχή
που φτάνει μέχρι τα Ιόνια νησιά, εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμου. Το μοναδικό νοσοκομείο παιδών που υπάρχει στην περιοχή, το δεύτερο είναι πλέον μόνο στην Αθήνα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει σε ολόκληρη την γεωγραφική περιφέρεια την δική μας. Λογικό ήταν ότι υπήρξε ανησυχία, υπήρξε φόβος από πολλούς γονείς που βρέθηκαν στο νοσοκομείο ήταν μαζί με τα παιδιά τους και ξαφνικά είδαν καπνούς να βγαίνουν από το κτίριο. Υπήρξε μια μάλλον, όπως λέγεται, από βραχύκλωμα μια μικρή αιστεία φωτιάς στον Λέβητα. Ειδοποιήθηκε βεβαίως αμέσως η πυροσβεστική και έσπευσε. Ωστόσο, δεν πάβει να προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι υπήρξε φωτιά μέσα στο νοσοκομείο, φωτιά που θα μπορούσε να εκδηλωθεί και να επεκταθεί βεβαίως και να έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Αντιλαμβάνεται κανείς τι θα σήμαινε να πρέπει να πούμε ένα νοσοκομείο. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε πολλές καταγγελίες από το γράμμα δανείο. Πολλές καταγγελίες και από ανθρώπους που έχουν γνώση των πραγμάτων εκεί, ότι μιλάμε για ένα νοσοκομείο που, όπως λέμε στον τίτλο μας, είναι πραγματικό ερείπιο, που τα πάντα εκεί, μιλώντας για το θέμα των υποδομών, έχουν να συντηρηθούν χρόνια, δεκαετίες. Είναι εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο. Έτσι, η δομή αυτή, η υγεία... Και μιλάμε για νοσοκομείο που φιλοξενεί παιδιά. Έτσι, είναι πολύ ευαίσθητη... Δεν είναι μόνο εγκαταλελειμμένη, Γιώργο Πλήκη, Απόστολε Βουλουτή. Υπάρχει και το εξής πρόβλημα. Ξέχασε η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο από τον περασμένο Γενάρη και εντεύθεν, διότι έχουν γίνει δύο φορές εκλογές μεν, αλλά η κυβέρνηση παραμένει ίδια. Ξέχασε να θέσει επικεφαλής στο Καραμανδάνιο. Λειτουργεί δηλαδή γενικός και αορίστος. Με προσωρινή διοίκηση γιατρίνα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με προσωρινή διοίκηση. Η προσωρινή διοίκηση ουδέποτε έχει και θα έχει ακέραια ευθύνη. Υποτίθεται πρέπει να βάλει ένα πολιτικό προϊστάμενο. Γιατί έχει βάλει σε κανένα νοσοκομείο. Τα λοιπά λειτουργούν υποτίθεται με τους προηγούμενους του Σαμαρά. Κάποιος κάνει, υποδίεται ή πραγματικά είναι διοικητής. Εκεί δεν έχει διοικητή. Και εκεί τι παρατηρούμε στο Καραμανδάνιο. Καμία διαμαρτυρία για τις πολυπίκυλες ελλείψεις. Λες και είναι πρότυπο και νοσοκομείο παιδών και βλέπουμε τα χάλια του. Ένα. Δύο. Ουδής ήλεγξε τον καυστήρα. Δηλαδή να ανατιναχτούν τα παιδιά του κόσμου μαζί με το νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί δεν είχε υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα και γι' αυτό το λέμε. Τρία. Δεν είναι μόνο τρία στο θέμα το
του Λέβιτα και της, της έκρηξης που είχαμε. Του Λέβιτα, δεν γίνεται μια έκρηξη έτσι από τύχη. Συμπτωματικώς οδηγάνε οι άνθρωποι. Αν τώρα είχε λαμπαδιάσει όλο το... Αν είχε συμβεί αυτό όπως μας είπαν σε θάλαμο, όπου νοσηλεύονταν τα παιδιά, θα είχαμε τραγωδίες. Θα είχαμε τραγωδίες, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δεν υπάρχει συντήρηση. Δεν υπάρχει συντήρηση, άρα κάποιοι ευθύνονται. Δεν υπάρχουν χρήματα για να συντηρηθεί. Δεν υπάρχουν χρήματα. Τα μηχανήματα, θα συντηρηθούν οτιδήποτε. Δεν είναι δικαιολογία αυτό, Απόστολε. Να βγουν στα κεραμίδια ότι δεν υφίσταται, δεν υπάρχει ταμείο να ελέγξουμε μήπως και να την ακτούμε. Εκ των υστέρων δεν έχω χρήματα, αλλά ίσως να την ακτεί το νοσοκομείο είναι ευτελής δικαιολογίας. Πρέπει να ληφθούν εκεί άμεσα μέτρα και να αντιδράσουν. Εδώ έχει δίκιο ο Δημήτρης. Μην τρελαθούμε. Όπως αντιδρούν για τα θέματα τα μισθολογικά, τα θέματα τα άλλα που είναι απολύτως σεβαστά, να αντιδράσουν και για την κατάσταση αυτή του ερυπίου, το καράβι, του ερυπίου που είναι το μοναδικό, επαναλαμβάνω, νοσοκομείο των παιδών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Να θυμίσω ότι όταν είχε προκαιρού βγει μια ανακοίνωση σχετικά από το νοσοκομείο, από τους εργαζόμενους μάλλον του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας και Φρούρης στο Καραμαδάνιο για τα προβλήματά του, υπήρξε αντίδραση από την πλευρά των εργαζομένων να μην ασχολούνται με το νοσοκομείο και να ασχολούνται με τα του ίδιου. Λοιπόν, καινούργιο. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Μια λέξη, Γιώργοπλη. Ξέρουν όμως να γενιάζουν δωμάτια, αίθουσες και τις προάλλες. Μας τρέλαναν. Έκαναν εγκαίνια, έφεραν τον Μητροπολίτη, πρώην δημάρχους. Εντάξει, αυτά είναι για φωτογραφίες τώρα. Για να φωτογραφηθούν ότι κάτι γίνεται στο Καραμαντέρι. Ας κάνουν και αυτά, αφού κάνουν και τα αυτονόητα. Ας κάνουν και αυτά, δεν μας πειράζουν αφού γίνονται τα αυτονόητα. Πειράζουν, Γιώργο, σε καιρούς κρίσης, όταν καταραίει υγεία. Δεν μπορεί να μου εγκαινιάζεις και να φωτογραφίζεσαι σε δυο δωματιάκια ότι κάτι γίνεται. Είναι στάχτη στα μάτια, στάχτη να κάνουν μάτια. Τα αυτονόητα και μετά να βγάζουν φωτογραφίες. Πάμε τώρα στην διάρρηξη που είχαμε, στην κλοπή ολόκληρου αυτοκινήτου. Ολόκληρο ένα αυτοκινήτου, μάλλον, πώς το λένε. Δύο αυτοκινήτα συγκεκριμένα. Τα πήραν σαν κύριοι. Πήραν τα κλειδιά, πήραν τα αυτοκίνητα, τα οποία είχαν μείνει εκεί από την εποχή που λειτουργούσε ως δήμος μεσάντιδας στην περιοχή, πήραν τα αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν. Και τα αναζητά βεβαίως η αστυνομία, προσπαθεί να βρει ποιοι είναι οι δράστες και πού βεβαίως πήγαν τα αυτοκίνητα αυτά, τα οποία φυσιολογικά δεν θα κυκλοφορούν. Φοβούνται βέβαια μήπως χρησιμοποιηθούν και σε έγνομες ενέργειες στα αυτοκίνητα, ληστείες και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα έχουμε ελλείψεις και σοβαρές μάλιστα που εντοπίζονται, το λέγαμε από την πρώτη μέρα, από στα ράφια των σούπερ μάρκετ που αλλάζουν χέρια κυρίως. Μιλάμε για τα σούπερ μάρκετ του Βερόπουλου.
αλλά όχι μόνο τις τελευταίες μέρες. Τις τελευταίες μέρες έχουν εντοπιστεί ελλείψεις και στα σούπερ μάρκετ Carrefour. Και εκεί υπάρχουν ελλείψεις, τουλάχιστον αυτές τις καταγγελίες έχουν φτάσει και στα δημοσιογραφικά γραφεία και η ανησυχία των εργαζομένων είναι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Οι υπεύθυνοι δεν τους ενημερώνουν, απλώς βλέπουν ότι συνεχώς μειώνονται τα αποθέματα που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ. Και αυτό προκαλεί ανησυχία. Από την άλλη έχουμε και τα σούπερ μάρκετ Βερόπουλος, τα οποία πωλήθησαν στην εταιρεία που έχει τα μέτρο και εκεί πάλι επίσης υπάρχει ανησυχία από την πλευρά των εργαζομένων, δεν ξέρουν ποια θα είναι η τύχη τους. Θα συγχωνευτούν καταστήματα, τι ακριβώς θα γίνει, ουδείς λέει, ουδείς γνωρίζει και ουδείς ενημερώνει. Ενδιαφέρον επίσης για τα Carrefour, υπάρχει από την καταγγελία των εργαζομένων ότι προαναγγέλθηκαν μειώσεις και απολύσεις. Και μάλιστα πριν γυρίσει ο χρόνος, δηλαδή να μην υπάρχει περαιτέρω αποζημίωση και τα λοιπά. Συρρυκνώνουν δηλαδή το προσωπικό τους. Το προσωπικό τους. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Να τα δουν εδώ οι συνδικαλιστές, οι ντόπιοι και να μην κοιμούνται όρθιοι, πάνε για πωλήσεις στην αχαΐα της ανεργίας, στην αχαΐα της φτώχειας. Οι πολυεθνικές θέλουν να πετάξουν από τα παράθυρα εργαζομένους σε μία νυχτή. Ας κάνουν κάτι. Μάλιστα. Έτσι. Θα τα δούμε και αυτά, ελπίζουμε να μην έχουμε δυσμενείς εξελίξεις και συγχωνεύσεις καταστημάτων με απολύσεις, ειδικά στα καταστήματα που αλλάζουν χέρια. Έχουμε λείψει και σε φάρμακα όμως σημαντικές. Λήψεις σε φαρμακεία της Πάτρας που εντοπίζονται τις τελευταίες ημέρες. Είχαν προειδοποιήσει βέβαια φαρμακοποιοί ότι θα έχουμε τέτοια κατάσταση και τη διαπιστώνουμε, Απόστολε, από την περασμένη κυρίως εβδομάδα. Ναι, έχουν εδώ και καιρό κρούση των κόδων του κινδύνου η φαρμακοποίηση της Πάτρας και της Αχαΐας, αλλά και από άλλες περιοχές υπάρχουν ελλείψεις. Οι φαρμακευτικές εταιρείες κάνουν τα δικά τους παιχνίδια, ιδιαίτερα στα φάρμακα τα οποία είναι φτηνά στην ελληνική αγορά. Δεν προμηθεύουν τα φαρμακεία, προτιμούν τα συσκευάσματα να τα στέλνουν στο εξωτερικό όπου τα πολλούν σε μεγαλύτερες τιμές και αυτό δημιουργεί ελλείψεις στα φαρμακεία και της Πάτρας αλλά και σε πάρα πολλές περιοχές. Είναι κάτι που έχει επισημάνει. Έχουν επισημάνει οι φαρμακοποιοί και οι εκπρόσωποι τους, αλλά από την πλευρά του Υπουργείου συνεχώς υπάρχουν ανακοινώσεις
καθησυχαστικές ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και θα λείπει ένα φάρμακο μετά από μερικές μέρες θα εμφανιστεί και πάλι. Πάμε, κύριε Σετήρη, τώρα στο θέμα που αφορά τη μαζική αποχώρηση 29 μελών από την δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, τη ριζοσπαστική αυτοδιοικητική πρόταση, αποχώρησαν μαζικά με σημερινή τους ανακοίνωση, καταγγέλλοντας ότι η παράταξη ουσιαστικά έχει ταυτιστεί με την κυβέρνηση. Την αποχώρησή τους από τη ΡΑΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα εκλεγμένοι τοπικοί σύμβουλοι, μέλη του συντονιστικού και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς όπως υποστηρίζουν έχει μετατραπεί σε φιλοκυβερνητική παράταξη. Η ΡΑΠ, η δημοτική παράταξη της ΡΑΠ, δεν είναι απολογιστής της κυβέρνησης, όπως καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε εσείς, γιατί δεν έχω διαβάσει ακριβώς την ανακοίνωση, θα φτιάξουμε μια απάντηση αν χρειάζεται. Είναι όμως μια αυτοδιοικητική παράταξη που δεν έκρυψε και δεν κρύβει ότι στηρίχθηκε από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα είναι στην κυβέρνηση. Μάλιστα, καλούν τα μέλη και τους φίλους της παράταξης που συμφωνούν μαζί τους σε σύσκεψη που θα γίνει σύντομα για να αποφασίσουν την εκπροσώπηση και την δράση τους στα θέματα του Δήμου. Όπως τονίζουν μεταξύ άλλων, οι εν λόγω εκλεγμένοι τοπικοί σύμβουλοι, μέλη του συντονιστικού και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της ΡΑΠ, δηλώνουν με την αντίθεσή μας με τη μετατροπή της σε φιλοκυβερνητική παράταξη, σε πλήρη αντίθεση με την ιδρυτική της διακήρυξη για την κομματική αυτονομία της παράταξης και την πολιτική της θέση ενάντια στις μνημονιακές συνταγές του Δούνου του, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κυρίαρχων νεοφιλελεύθερων κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σύντροφοι που ήσαν στη ΡΑΠ, οι οποίοι έχουν ήδη αποχωρήσει και έχουν ενταχθεί σε άλλη παράταξη. Αναμενόμενο, θεωρώ όμως ότι το πρόβλημα και για τα δημοτικά πράγματα και για τα πράγματα της χώρας δεν είναι ο καθένας να φτιάχνει το μαγαζί του, αλλά να τοποθετείται απέναντι στα προβλήματα. Οι τέσσερις εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι της ΡΑΠ στηρίζουν την πολιτική της κυβέρνησης. Ο επικεφαλής της παράταξης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αναφερόμαστε στον Κώστα Σπαρτινό, με αποτέλεσμα σε κύρια ζητήματα της πόλης να αποφεύγουν να διεκδικήσουν τις ψηφισμένες θέσεις της παράταξης. Το ότι δεν είμαστε απολογητές της κυβέρνησης δεν σημαίνει ότι δεν στηρίζουμε μέτρα που θεωρούμε από αυτή την κυβέρνηση ότι είναι σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Καραγιωργόπουλο, όπως
σας παραγγείλαμε για να μιλήσουμε για τη σημερινή σας απορία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ο Απόστολος Σοβουλδής είναι μαζί μας. Θέλω, κύριε Καταγεωργόπουλε, καταρχήν να κάνουμε ένα απολογισμό της ημέρας για τη συμμετοχή, για τη μαχητικότητα των σημερινών κινητοποιήσεων και να μου σχολιάσετε και την απόφαση της κυβέρνησης να πάει το ασφαλιστικό από το νέο έτος. Γιατί υπήρχαν μέχρι σήμερα σενάρια ότι έχει έτοιμο το σχέδιο η κυβέρνηση και θα το φέρνε γρήγορα. Φαίνεται ότι κάτι την φοβίζει. Και θέλω τη δική σας ερμηνεία, της ΓΕΣΕ, την ερμηνεία δηλαδή. Ναι, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ο σημερινός απολογισμός των κινητοποιήσεων θετικός, θα έλεγα ότι ήταν, δεδομένου ότι μέσα σε 10 μέρες κληθήκαμε να επαναλάβουμε μια γενική πανελλαδική απεργία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουμε το χρόνο να την οργανώσουμε όπως εμείς ήδη θα επιθυμούσαμε για να την προετοιμάσουμε. Παρ' όλα αυτά, σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα κυρίως, ο κόσμος κατήλθε μαζικά, αγωνιστικά, μαχητικά, να εκφράσει την αντίθεσή του απέναντι στη συνεχιζόμενη πολιτική, θα έλεγα, των μνημονίων, αυτή την ανάλγητη πολιτική που καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά της. Δηλαδή, κύριε Καραγεωργόπουλε, κατά εσάς η σημερινή εκδήλωση που έγινε και στην Πάτρα και στις συγκεντρώσεις ήταν ικανοποιητικές, γιατί ακούσαμε ακόμη και τη δήλωση της Προέδρου του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας να λέει ότι δεν ήταν ικανοποιημένη από τη συγκέντρωση. Και επειδή βρεθήκαμε εκεί, μια χούφτα άνθρωποι ήταν. Και αν δεν ήταν παρόντες οι φοιτητές να δώσουν το δυναμικό στοιχείο στην συγκέντρωση, δεν θα μπορούσαν ενδεχομένως ούτε να συγκεντρωθούν για να πραγματοποιήσουν πορεία. Κύριε Πουλδί, θα έλεγα ότι στα συνδικάτα δεν έχουμε το μαγικό μπουτόν το οποίο το πατάμε και συμπαρατάσσονται όλοι στα προσκλητήρια και στα καλέσματα τα δικά μας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι, έχουν καταλάβει τι ακριβώς έρχεται. Όλα τα προηγούμενα χρόνια βρισκόμασταν στους δρόμους. Οι συνάδελφοί μας, αυτοί οι οποίοι σταθερά και αταλάντευτα βρίσκονται απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, βρίσκονται μαζί μας στους δρόμους με κάθε προσκλητήριο και με κάθε κινητοποίηση την οποία εξαγγέλουμε. Από εκεί και πέρα είναι θέμα συνείδησης ενός εκάστου για το αν θα αντισταθεί, αν θα διαμαρτυρηθεί, αν θα αγωνιστεί προκειμένου να αποτρέψει τα χειρότερα και να ανατρέψει τα προηγούμενα, όπως ήταν και το κεντρικό σύνθημα του εργατοπαλληλικού κέντρου της Πάτρας, από ό,τι είδα και στα πλάνα, διότι εγώ βρισκόμουν σήμερα στην Αθήνα, όπου εκεί ήταν ο παλμός των κινητοποιήσεων, χτυπούσε. Είχε μεγαλύτερη συμμετοχή, προφανές είναι αυτό, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Καραγεωργόπουλε. Εγώ θα συμφωνήσω ότι τα συνδικάτα προσπαθούν, όπως θα συμφωνήσω
όμως ότι οι περισσότεροι από τους πολίτες θα μπορούσαν να εμφανίζονται με μεγαλύτερη μαχητικότητα και μαζικότητα στις κινητοποιήσεις. Όμως, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις στα χρόνια των μνημονίων, μήπως ο κόσμος έχει κουραστεί και τώρα κάνοντας μια κινητοποίηση μέσα σε 20 μέρες δεν μπορεί να ξανακατεύει στον δρόμο, δεν μπορεί να ξαναχάσει ένα μεροκάματο, δεν μπορεί πολλά. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι ο κόσμος δεν κουράστηκε από τις κινητοποιήσεις όλων αυτών των ετών. Εντάξει, μπορεί να υπήρξαν 40 μεγάλες απεργίες, αλλά και πολλαπλάσεις σε επίπεδο κλάδων και χώρων εργασίας, όπου τα προβλήματα είναι με πολύ πιο μεγαλύτερη ένταση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό το οποίο αυτοί οι οποίοι φέρνουν ευθύνη για το γεγονός ότι ο κόσμος έχει αδρανοποιηθεί και δεν μάχεται πλέον τόσο δυναμικά για τα δικαιώματά του, είναι όλοι εκείνοι που τουλάχιστον 3 φορές ανέβασαν τον κόσμο στα σύννεφα και τον άφησαν σε ελεύθερη πτώση αμέσως με τη συμπεριφορά τους και τις κολοτούμπες τις οβιδιακές μεταμορφώσεις τις οποίες έκαναν, τον άφησαν σε ελεύθερη πτώση και έπεσε στο έδαφος. Τουλάχιστον 3 φορές τα τελευταία 6 χρόνια. Αν να σας θυμίσω τα Ζάπια, να σας θυμίσω την Ελπίδα που ερχόταν και τελικώς δεν ερχόταν και μια σειρά από υποσχέσεις οι οποίες ανέβασαν τον κόσμο στα σύννεφα, του έδειχναν ότι υπάρχει μια ελπίδα και μια προοπτική και την αμέσως επόμενη μέρα των εκλογών τον άφηναν σε ελεύθερη πτώση χωρίς αλεξίπτωτο να σοριαστεί στο έδαφος, να κρεμοτσακιστεί. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε και σήμερα τον κόσμο να συμμετέχει. Αυτοί φέρνουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη και δυστυχώς αυτά τα προσκλητήρια τα οποία κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκαναν και κάποιοι άλλοι στο παρελθόν, όχι έτσι με το ίδιο θράσος. Νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα η κοροϊδία την οποία υφίσταται ο κόσμος που τον οδηγεί τελικώς να απομονώνεται, να αποξενώνεται, να μην συλλογικοποιείται και στο τέλος να μην μάχεται για τα δικαιώματά του. Είναι αυτή η πολιτική η οποία περιέχει και το στοιχείο της κοροϊδίας απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι βάλλονται, πλήττονται καθημερινά από όλα αυτά τα μέσα. Οι συνδικαλιστές δεν έχουν μερίδιο ευθύνη σε όλα αυτά. Ναι, υπάρχουν. Γιατί ακούω να λέτε για όλους τους χώρους εκτός από τους συνδικαλιστές. Σημαντικές παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος. Είμαι ο πρώτος που το έχει αναγνωρίσει και δημόσια αυτό. Δεν θα έλεγα όμως ότι οι μεμονωμένες περιπτώσεις κάποιων που νομίζουν ότι είναι στρατηγοί, θεωρούν τους εαυτούς στρατηγοί χωρίς να έχουν στρατό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μηδενίσει τον αγώνα που κάνουν χιλιάδες αγωνιστές, συνάδελφοί μου, σε χώρους δουλειάς, συνδικαλιστές, εθελοντικά, με πολύ μεγάλες διώξεις εις βάρος τους και δεν μπορούμε να λέμε ότι
έτσι βάζοντας τον ίδιο κουβά όλους τους συνδικαλιστές, ή φταίνε όλοι οι δημοσιογράφοι να βάζουν... Όχι βεβαίως, μιλάμε σελίδες για τους πάντες. Υπάρχουν παθογένειες, τις έχουμε αναγνωρίσει, ειδικά η νέα γενιά συνδικαλιστικών στελεχών δίνουμε μάχη καθημερινά μας συνδικάτα προκειμένου αυτές οι συμπεριφορές να εκλείψουν, όμως αυτό το δεν είναι ικανό, θα έλεγα, προκειμένου ο κόσμος να μην μάχεται, να μην αγωνίζεται καθημερινά για τα δικαιώματα. Το λέω, κύριε Καραγεωργόπουλε, γιατί όποτε έχουμε κάποιες συγκεντρώσεις, κάποιες πορείες και δεν υπάρχει συμμετοχή ή αναμενόμενη, πάντα ακούμε τους συνδικαλιστές να λένε ότι πρέπει να πάμε και σε άλλες μορφές κινητοποιήσεων, θα τις δούμε, θα τις εξετάσουμε, δεν θα πηγαίνουμε μόνο σε κάποιες 24 ώρες απεργίες, και τελικά αυτό που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι να γίνονται 24 ώρες απεργίες και τίποτα παραπέρα. Θα σας πω όμως ότι εδώ ολόκληρες κυβερνήσεις γονάτισαν, και μάλιστα κυβερνήσεις οι οποίες αυτοαποκαλούνταν αριστερές, αγωνιστικές, μαναστατικές, ριζοσπαστικές, ξέρετε, όλες αυτές τις εκφράσεις τις οποίες χρησιμοποιούν όσοι θέλουν να δείξουν κάτι το οποίο δεν είναι, γονάτισαν μπροστά στους θεσμούς, στην Τρόικα, στους πιστωτές, στους δανειστές, σε όλους αυτούς που μας φέρνουν μέτρα προαποφασισμένα για εμάς, χωρίς εμάς. Τα συνδικάτα είναι μονοταξικά και εκπροσωπούν μόνο την εργατική τάξη της χώρας μας, σε μια διαταξική όμως κοινωνία, όπου υπάρχουν ομάδες συμφερόντων που η κάθε μία προσπαθεί με τον δικό της τρόπο να εκπροσωπήσει τα δικά της συμφέροντα, και βρισκόμαστε στη μέση μια ζούγκλα όπου οι ισχυρότεροι επικρατούν. Δεν μπορούν αυτά τα οποία δεν κάνουν οι κυβερνήσεις να υπάρχει απέτηση να το κάνουν τα συνδικάτα. Δεν έχει συμβεί πουθενά αυτό, ούτε στη χώρα μας ιστορικά υπάρχει μια τέτοια καταγραφή, όπου από μόνο τους τα συνδικάτα να μπορούσαν να αποτρέψουν, να τρέψουν καταστάσεις. Το πιο ισχυρό όπλο ηγούνται του λαϊκού κινήματος, ηγούνται των εργαζομένων. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτοί θα πρέπει να είναι μπροστάριδες, αυτοί θα πρέπει να χαράξουν τη γραμμή του αγώνα. Και χιλιάδες. Δεν περιμένουμε από τον έναν μεμονωμένο εργαζόμενο. Χιλιάδες συνδικαλιστές. Υπάρχει ευθύνη ατομική, αλλά μέχρι εκεί όμως. Χιλιάδες συνάδελφοι αγωνιστές, συνδικαλιστές βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους τα τελευταία 5 χρόνια με πολύ, θα έλεγα, σκληρό τίμημα που πληρώνουν. Τώρα, επειδή είναι προφανές ότι οι παλαιότερες γενιάς συνδικαλιστές, οι οποίοι έγιναν υπουργοί, έφτιαξαν βίλες, έκαναν διάφορα, έχουν προκαλέσει τη ζημιά. Οι νεότερες γενιές από προς το παρόν αγωνίζονται. Ο τελευταίος πρόεδρος της ΓΕΣΕ που κατήλθε στον πολιτικό στίβο ήταν πριν από 17 χρόνια.
Έτσι. Μην γυρνάμε τώρα ξανά πίσω 17 χρόνια. Λέω, αυτό λέω. Για να συζητήσουμε χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, ο κόσμος της μισθωτής εργασίας δεν πρέπει να συμμετέχει στο ελληνικό κοινοβούλιο και να έχουμε μόνο γιατρούς, δικηγόρους. Όχι, βέβαια. Και τηλεπερσόνες στο κοινοβούλιο. Πρέπει και οι εργαζόμενοι να έχουν τη δική τους εκπροσώπηση. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν κάποιος εκλέγεται στο κοινοβούλιο. Σωστό. Και είδαμε πολύ άσχημα παραδείγματα στο παρελθόν και σας είπα ότι η νέα γενιά συνδικαλιστικών στελεχών έχει καταδικάσει και προσπαθεί να διορθώσει όλες αυτές τις παθογένειες. Είναι διαφορετική και νομίζω ότι δεν έχει και τόσο, πώς να πω, τόσο στενά κομματικά, δεν είναι τόσο στενά κομματικά τοποθετημένη. Θέλω να μου πείτε τώρα, κύριε Καραγιώργο, που λέει, γιατί το θέμα μας δεν είναι, είναι τα μέτρα, κυρίως. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της ελληνικής κοινωνίας είναι τα μέτρα. Τα μέτρα που ήρθαν και αυτά που έρχονται. Και η κυβέρνηση, σας είπα και πριν, το ασφαλιστικό το πάει για το Γενάρη. Αυτό τι σας λέει εσάς, αυτή η μικρή μετάθεση, γιατί έχουμε συνεχώς μετάθεση στο ασφαλιστικό. Είναι μια καυτή πατάτα, την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να την μεταθέσει ή τουλάχιστον να την μοιραστεί με κάποιους άλλους, προσπαθεί να πετύχει και στο πολιτικό επίπεδο εκείνες τις συνενέσεις που θα την κάνουν, θα της δώσουν το άλοθη να πει ότι ναι, όλοι μαζί το κάναμε αυτό το έγκλημα, ή να μεταθέσει το πρόβλημα σε ένα κομμάτι των κοινωνικών φορέων, βάζοντάς στο παιχνίδι της διαπραγμάτευσης για κάποια πράγματα τα οποία είναι προαποφασισμένα σε σχέση με το ασφαλιστικό. Δηλαδή, προσπαθεί να δημιουργήσει μια εικονική πραγματικότητα ενός κοινωνικού διαλόγου και θα σας πω ένα παράδειγμα. Πηγαίνει ο κύριος Υπουργός Εργασίας το ασφαλιστικό προς συζήτηση στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ξέρετε ποιοι συμμετέχουν εκεί, εργοδότες και εργαζόμενοι και κράτος. Είναι τριμερή η εκπροσώπηση αυτή. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι σε αυτό το επίπεδο της τριμερής εκπροσώπησης ωραία διεξάγεται και κοινωνικός διάλογος. Ξέρετε ότι η ΕΣΕ που εκπροσωπεί τα 3,5 εκατομμύρια εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δεν συμμετέχει με ευθύνη της κυβέρνησης σε αυτήν την τριμερή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ξέρετε ότι αφαιρέθηκαν ουσιαστικά και με δύο τρόπους οι εκπροσωπήσεις, θα σας έλεγα, οι εκπροσωπήσεις υπάλληλοι του Υπουργείου. Ακριβώς, κάποια κομματικά στελέχη τα οποία ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ μετά από 35 χρόνια λειτουργίας Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής αντικατέστησαν την εκπροσώπηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή τους θερμοθετημένους φορείς των εκπροσώπησης των εργαζομένων, με κάποια κομματικά κοινωνικά στελέχη τα οποία τα βάφτισαν εκπροσώπους των εργαζομένων. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στη Βενεζουέλα, ούτε στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο, ούτε στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Είναι πρωτοφανές αυτό που μας λέτε τώρα. Να βάζουμε
κομματάρχες και να τους βαφτίζουμε εκπροσώπους των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα χωρίς να είναι εκλεγμένοι, χωρίς να είναι αιρετοί, χωρίς να έχουν παλέψει πρώτο, σε δεύτερο και σε τρίτο βαθμό για να εκλεγούν και να αξίζουν την εκπροσώπηση. Τώρα, κύριε Καραγεωργόπουλο, για να φτάσουμε στο τέλος της κουβέντας μας και να δώσουμε και ένα στίγμα ενώπιση των δικών σας προθέσεων για το μέλλον, το άμεσο. Επειδή τα προβλήματα στο μεταξύ οξύνονται. Λέγαμε πριν για τα προβλήματα που έχουν εργαζόμενοι σε μεγάλα σούπερ μάρκετ της περιοχής που θα τα βρουν μπροστά μας στις επόμενες μέρες, φοβάμαι. Τα προβλήματα στο ιδιωτικό τομέα όλο και μεγαλώνουν, όλο και εντείνονται, τα αντιμετωπίζετε καθημερινά εσείς. Και το γνωρίζω καλά. Τι θα κάνετε ως ΓΕΣΕ πλέον από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, θα εντείνουμε τις προσπάθειες και τις κινητοποιήσεις μας. Είπαμε από την αρχή αυτής της κρίσης ότι πάμε για έναν μαραθώνιο. Δεν έχουμε μπροστά μας ένα κατοστάρι το οποίο θα το τρέχαμε στην αρχή της κρίσης και θα ανατρέπαμε τα πάντα. Έχουμε ένα μαραθώνιο. Το μοναδικό το οποίο μπορεί να μας δώσει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε και να ανατρέψουμε είναι να αποτρέψουμε στο βαθμό που μπορούμε πράγματα. Είναι η συλλογική συμμετοχή των εργαζομένων στα συνδικάτα και θέλω από αυτό το βήμα και σε κάθε βήμα το οποίο βρίσκομαι δημόσιο να προσκαλέσω τους εργαζομένους στο ιδιωτικό τομέα να συλλογικοποιηθούν, να ενταχθούν στα πρωτοβάθμια σωματεία, να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, να συμμετέχουν στις κινητοποίησεις. Σιγά σιγά να αρχίσει να υπάρχει μια ζύμωση και να δυναμώνει η κοινωνική αντίδραση και αντίσταση των εργαζομένων. Ίσως μπορέσουμε, αν όχι να ανατρέψουμε όλα αυτά τα οποία έρχονται, να αποτρέψουμε σε κάποιο βαθμό και να πετύχουμε νίκες μικρής κλίμακας. Έστω και αυτό ενδεχομένως να απαλύνει το πρόβλημα. Να είστε καλά, κύριε Καραγεωργόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στα θέματα της Νέας Δημοκρατίας, που οριστικά αποφάσισε να κάνει τις εκλογές της στις 20 του Δεκέμβρη, με τις επαναληπτικές, μάλιστα, αν χρειαστούν, να γίνονται από το νέο έτος. Σε συμφωνία αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία, κατέληξαν τα μέλη της ΚΕΦΕ κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 20 Δεκεμβρίου και σε περίπτωση που δεν καταφέρει να εκλεγεί αρχηγός, τότε θα ακολουθήσει επαναληπτικός γύρος εκλογών στις 10 Ιανουαρίου. Την ευθύνη της διεξαγωγής τους αναλαμβάνει η εταιρεία Vodafone, η οποία είχε προτείνει και τη σχετική ημερομηνία, ενώ απερίφθη η προσφορά της εταιρείας έξυπνα συστήματα, η οποία είχε εγγυηθεί τη διεξαγωγή των ισοκομματικών εκλογών στις 13 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος της ψηφοφορίας αναμένεται να αγγίξει τα 800.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι μεταξύ των 4 υποψηφίων υπήρξε διάσταση απόψεων τις προηγούμενες ημέρες. Βαγγέλης Μημαράκης και Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελαν πρώτα να διασφαλίζονταν το γεγονός ότι οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν δίχως προβλήματα
και μετά να κατέληγαν στην ημερομηνία. Αντίθετα, Απόστολο Τζι Κώστας και Άδωνης Γεωργιάδης ήθελαν να γίνουν εκλογές το συντομότερο δυνατόν, καθώς όπως έλεγαν δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο. Η ΚΕΦΕ σήμερα θα καταλήξει τις λεπτομέρειες της εκλογής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι αποφασίσουν να συμμετάσχουν θα μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα το πού θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Καθώς λόγω εορταστικής περίοδου, πολλοί θα βρεθούν εκτός των πόλεων που διαμένουν ή είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Κυρία Τζελβέ, ένα σχόλιο πρώτα για τα χριστουγεννιάτικα που μας επιφυλάξατε. Κύριε Ευτή, με την κάλπη μέσα στη μέση των γιορτών. Ναι, γίνεται μέσα στη μέση των εορτών και χριστουγεννιάτικο, όπως λέτε, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να γίνουν οι εκλογές με ασφάλεια. Και θεωρώ θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι θα γίνουν. Το ότι ματαιώθηκαν οι εσωκομματικές εκλογές στο την προγενέστερη ημερομηνία όπου είχαν οριστεί, αυτό πιθανόν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα της εταιρείας. Πλέον όλα αυτά έχουν λυθεί, οπότε πιστεύω ότι καλύτερα να γίνουν οι εκλογές λίγο αργότερα και όχι τόσο σύντομα όπως επέμεναν και είχε τεθεί από τους άλλους υποψηφίους, διότι εκείνο που έχει σημασία είναι να γίνουν με ασφάλεια και να μην υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχουμε μια νέα προεκλογική περίοδο μπροστά μας ουσιαστικά στο κομματική μέχρι τις 20 μηνών, στο προηγούμενο στάδιο και μέχρι τις εκλογές που υποτίθεται ότι θα πρέπει να είχαν γίνει, ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, τον οποίο στηρίζετε εσείς και δημόσια το έχετε κάνει για την πρώτη στιγμή, είχε μεγάλο προβάδισμα. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει, μπορούν να ανατραπούν οι σχετισμοί ή βλέπετε στον κόσμο, στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, στο Μημαράκης προχωράει, τραβάει. Πιστεύω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει. Υπάρχει το προβάδισμα. Άλλωστε, πιστεύω ότι ο κύριος Μημαράκης είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να διασφαλίσει την ενότητα του κόμματος, είναι αυτός ο οποίος εκφράζει την κεντροδεξιά, άλλωστε αυτό δηλαδή που αποτελεί και το καταστατικό, αυτό που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία, τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, θεωρώ ότι αυτό μπορεί να το
εκφράσει με τα δείγματα γραφής που έχει δώσει ο κύριος Μεϊμαράκης στην πορεία του, ότι και να το εκφράσει και να διασφαλίσει την ενότητα και να έχουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση, γιατί πιστεύω ότι εκείνο το οποίο έχει σημασία σήμερα, ναι μεν οι σωματικές εκλογές, γιατί θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση, θεωρώ ότι την έχει ανάγκη ο τόπος με τα προβλήματα τα οποία πλέον περισσότερο από ποτέ. Πιστεύω ότι ο κύριος Μεϊμαράκης μπορεί να σταθεί απέναντι στα προβλήματα και να βοηθήσει τη χώρα μας σε όλες αυτές τις δυσκολίες τις οποίες όλοι βιώνουμε. Πάντως, κυρία Τζελβέ, καλά έπραξε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης και δεν κατήλθε στις εκδηλώσεις για τον πολιούχο της πόλης. Θα ήταν ένας απίστευτος συνωστισμός. Για πρώτη φορά είδαμε εδώ τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πατράκαραν μεταξύ τους. Τον Απόστολο Τσιτσικώστα ξαφνικά μας αγάπησαν όλοι και με βλάβη έσκυβαν και φιλούσαν το Σταυρό. Θέλω να πω δηλαδή ότι, ξέρετε, ήταν και ο λίγο υποκριτικό αυτό που έλαβε χώρα ανήμερα του πολιούχου, με την έννοια ότι όλοι κάτω κυρίως για πολιτικό όφελος, για να δείξουν στους πιστούς ότι εμείς στην Αχαΐα θα τιμήσουμε ή τιμάμε τον πολιούχο σας και τα λοιπά. Ο κόσμος πλέον όμως, να το πω λαϊκιστή, ουδόλος παραμυθιάζεται, κυρία Τζελβέ. Αλήθεια δεν είναι αυτό? Κύριε Χωρίτο, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας σε αυτό το οποίο λέτε, ότι ο κόσμος, βέβαια, δεν θα ήθελα να μιλήσω για υποκρισία, γιατί μιλάμε για συνυποψηφίους που είμαστε στο ίδιο κόμμα. Δεν θα ήθελα να δώσω έναν τέτοιο χαρακτηρισμό. Σε κάθε όμως περίπτωση είναι αλήθεια ότι ο κόσμος δεν παραμυθιάζεται. Ο κόσμος αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Ήδη είναι γνωστό το ασφαλιστικό που μετατέθηκε προφανώς λόγω ιδιαίτερης ανησυχίας του ΣΥΡΙΖΑ ότι ενδέχεται να έχει απώλειες. Αν ρίξουμε μία ματιά στην αγορά και ιδιαίτερα εδώ στην πόλη μας, θα δούμε το ότι υπάρχει οξύτατο πρόβλημα. Τα μαγαζιά είναι υποκατάρρευση. Δεν λειτουργεί τίποτα. Με τα capital control πλέον το μεγαλύτερο χτύπημα
τα capital control τα δέχτηκε ο ιδιωτικός τομέας, ο ελεύθερος επαγγελματίας. Τα πάντα είναι σε παράδειγμα. Κυρία με το ασφαλιστικό, τι θα κάνετε εσείς ή τι πρέπει να κάνετε κατά τη γνώμη σας. Κατά τη γνώμη μου, για το ασφαλιστικό θα πρέπει να συνεργαστούμε, κατά τη δική μου γνώμη, καταρχάς θα πρέπει να προστατευτούν οι αδύναμες κοινωνικές τάξεις. Και όταν μιλάω για τις αδύναμες κοινωνικές τάξεις, μιλάω για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε σε σημείο να μιλάμε για συντάξεις των 300 ευρώ και έστω πιθανόν και λιγότερο. Θα πρέπει λοιπόν να όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να προστατεύσουμε τις αδύναμες κοινωνικές τάξεις. Θεωρώ ότι δεν μπορεί μόνη της η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει και να περάσει αυτό το ασφαλιστικό έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Δεν θα το περάσει. Εγώ πιστεύω όχι. Δεν θα το περάσει. Καταρχάς, κινδυνεύει από την ίδια την κοινοβουλευτική της ομάδας. Είναι αδύνατο να περάσουν αυτά τα μέτρα. Πιστεύω λοιπόν ότι αν καθίσουμε όλοι μαζί και δούμε το ότι αν μειωθούν, λέω ένα παράδειγμα, οι ασφαλιστικές εισφορές, εάν από την άλλη αυξήσεις, εδώ δεν μπορούν να πληρώσουν κι άλλο την αγορά. Θα στραγγαλίσεις. Καταρχάς, έχουμε τις δόσεις που έγινε μία δόση για τις ασφαλιστικές εισφορές. Συγχρόνως για τον ελεύθερο επαγγελματία τρέχουν και οι εργοδοτικές ασφαλιστικές να πληρώνει. Δεν μπορώ να καταλάβω πού θα βρεθεί να τα δώσει όλα αυτά τα χρήματα. Εάν δεν υπάρξει μείωση, εάν δεν υπάρξει μία βελτίωση στη ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να προταθεί ένα ελάχιστο ποσό που να μπορούν να το δίνουν όλοι. Θεωρώ λοιπόν ότι έτσι θα μαζευτούν χρήματα. Απλή λογική, πώς θα μιλάμε για ασφαλιστικό και πώς θα το βοηθήσουμε με τη μείωση των συντάξεων όταν υπάρχει ανεργία, πόσο πάει ανεβαίνει, πώς θα υπάρχουν εισφορές. Αυτά πιστεύω ότι πρέπει να τα δούμε, όλοι και υπάρχουν λύσεις αρκεί να καθίσουμε και να τα δούμε με την απάντηση. Πάντως θα σας βρει έτοιμη ως Νέα Δημοκρατία το ασφαλιστικό, γιατί και στο σενάριο του δεύτερου γύρου στις 10 του Γενάρη θα έχετε εκλέξει αρχηγό, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εκλέξει
επιλέξει πριν τις 10 Γενάρη. Μάλιστα. Από τον πρώτο γύρο, λέτε. Από τον πρώτο γύρο. Λοιπόν, θέλω να πάμε. Κυρία Τζελβέ, ευχαριστώντας σας, γιατί νομίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε στις εκλογές. Κρατάω την αισιοδοξία σας ότι με μαράξει να κερδίσει από τον πρώτο γύρο, παρά τη νέα εκλογή αναμέτρηση που έχουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε, γιατί έχουμε πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Παναχαϊκής με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα της Πάτρας υπέστη ήταν με 2-1 στο Παπελοποννησιακό στάδιο. Βλέπουμε εδώ τα γκολ και τις φάσεις από το παιχνίδι. Αμυντικό χάφ για την κατηγορία. Σημαντική καριέρα στον Ολυμπιακό Βόλου. Σάντσεθ με μια ακόμα βαθιά παλιά σε αυτή τη θεμένη μπάλα. Ενέμως έχει χρώσει με φάουλ τον Κλωναρίδη. Δίστασε λιγάκι, γιατί έβλεπα ότι ο βοηθός δεν είχε σηκώσει σημεία του, αλλά δεν είχε υποδειχθεί offside, άρα φάουλ πρέπει να χρεώθηκε στον Κλωναρίδη από την κίνηση του Σελίμου με τα χέρια. Έδειξε ότι ο Βίκτορας Κλωναρίδης έσπρωξε. Βαθιά παλιά με το στόχο τον Μπέργκ. Ο Μπέργκ κατέβασε, προσπαθεί να περάσει ο Κλωναρίδης. Ο Κλωναρίδης μπαίνει μέσα στην περιοχή, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Βίκτορας Κλωναρίδης ανοίγει το σκορ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Από την βαθιά παλιά που δημιούργησε ανισορροπία στην άμυνα της Παναχαϊκής, βρέθηκε ο Μπέργκ τον Κλωναρίδη και μόνο παίκτη της Παναχαϊκής να του μαρκάρει τον Ασίγμπα. Ο Βίκτορας Κλωναρίδης πέρασε ωραία, πλάσαρε ακόμη πιο ωραία τον Στρέζο που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει νωρίς μπροστά στο σκορ και εδώ βλέπετε κάποιους λίγους φίλους του που έχουν έρθει στον Παμπερμπουκ, Παντελοπονησιακό. Εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση. Περνάει πολύ ωραία ο Κλωναρίδης από τον Ασίγμπερ στη συνέχεια. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να πλασάρει τον Στρέζο και να ανοίξει το σκορ. Έμεινε όρθιος παρά το γεγονός ότι... Είδαμε κάποιες φάσεις από τον αγώνα της Παναχαϊκής με τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, ολοκληρώθηκε ο αγώνας πριν από λίγο. Η Παναχαϊκή έχασε με 1-2 στην Πάτρα. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στις πρωτοβουλίες του Κομμουνιστικού Κόμματος και της ΚΝΕ για τη φυσική αγωγή στον χώρο της εκπαίδευσης. Διήμερο εκδηλώσεων στις 4 και 5 Δεκέμβρη με θέμα «Η θέση του ΚΚΕ για την φυσική αγωγή στην εκπαίδευση» προγραμματίζουν οι οργανώσεις της Πάτρας, του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Είναι πρόταση που δίνει σε γενικές γραμμές απάντηση στο πώς εντάσσεται τη φυσική αγωγή.
εφαρμογή στο εκπαιδευτικό σύστημα για τις σχολικές ηλικίες σε συνθήκες εργατικής λαϊκής εξουσίας και οικοδόμηση του σοσιαλισμού, όπου βασικό κίνητρο για την οργάνωση της κοινωνίας είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων ολοένα διευρυμένων κοινωνικών αναγκών, μεταξύ των οποίων είναι και η ανάγκη για σωματική άσκηση και δραστηριότητα. Στο διήμερο αυτό θα αναπτυχθούν δράσεις με βασικό στόχο να γίνει σωστή ενημέρωση προς τους συμμετέχοντες για το ρόλο της φυσικής αγωγής. Αύριο Παρασκευή 4 Δεκέμβρη στις 6.30 ώρα το απόγευμα θα γίνει η παρουσίαση των θέσεων του ΚΚΕ για τη φυσική αγωγή στην εκπαίδευση και θα μιλήσει ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αντίστοιχα, το Σάββατο στις 5 Δεκέμβρη στις 10 η ώρα στο Δημοτικό Γήπεδο Ροήτικων θα γίνει παρουσίαση υποδειγματικής προπόνησης μπάσκετ από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή Κώστα Μίσα και στις 6.30 το απόγευμα στο press room του Παμπελοποννησιακού Σταδίου θα γίνει συζήτηση με τον Κώστα Μίσα για τις κοινωνικές προεκτάσεις του μπάσκετ και με τον Κώστα Μπουντόλο για τα μυοσκελετικά και διατροφικά προβλήματα στους μαθητές. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πολιτικό κόμμα παρουσιάζει τις θέσεις του για τον αθλητισμό και ειδικότερα στην εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα βαρισίμαντο πολιτικό ντοκουμέντο από την άποψη ότι πρώτο είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά και δεύτερο αναδεικνύει μία πολιτική ιδεολογία για τον αθλητισμό που βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα και κόντρα της κυρίαρχης αστικής αθλητικής ιδεολογίας με τα γνωστά καταστροφικά της αποτελέσματα που είναι η μετατροπή ενός βασικού κοινωνικού αγαθού προς τον αθλητισμό σε εμπόρευμα και μάλιστα με χυδαίο τρόπο. Επιπροσθέτως στις ομιλίες θα δοθεί βάση πώς η φυσική αγωγή επηρεάζει και διαμορφώνει προσωπικότητες και χαρακτήρες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ διαφορετικό θέμα. Θέλω να καλησπέρισω την κυρία Δαμαντία Δημοπούλου Κλαμπανιστή. Καλώς ήρθατε. Η οποία είναι γραμματέας του Συλλόγου Αγκαλιάζω, της οργάνωσης που δουλεύει, του ομίλου που δουλεύει χρόνια τώρα και δουλεύει και φέτος με τέτοιου είδους εκδηλώσεις όπως αυτή που θα πούμε στο επίπεδο της προσφοράς. Μιλάμε για ένα χριστουγεννιάτικο μπαζάρι, να το πούμε.
οποίο είναι σε εξέλιξη, κυρία Δημοπούλου, στο επιμελητήριο της Πάτρας. Στο επιμελητήριο Χαΐας ξεκίνησε σήμερα, άνοιξε τις πύλες του. Θα λειτουργήσουμε αύριο 9 με 9, 9 το πρωί με 9 το βράδυ και θα κλείσουμε το Σάββατο το μεσημέρι στις 2 η ώρα. Καλούμε λοιπόν όλους τους φίλους, τα μέλη και τις εθελοντρίες του ομίλου να βρεθούν κοντά μας. Είναι χαλεπή η καιρή, η αλήθεια είναι, αλλά είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε κοντά, να αλλάξουμε ευχές, να μιλήσουμε και σίγουρα για να συνεχίσουμε, για να μπορεί να συνεχιστεί αυτό το έργο που κάνει ο Όμιλος Αγκαλιάζω, είναι σημαντική η βοήθεια του κοινού, του πατραϊκού κόσμου, αλλά και όχι μόνο. Γιατί ο Όμιλος Θεοντών κατά του καρκίνου Αγκαλιάζω έχει ανοίξει την αγκαλιά του σε όλη την Δυτική Ελλάδα με τις ενημερώσεις που κάνει, στα σχολεία που έχει μπει, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό βήμα του ομίλου μας, το να μπορούμε να ενημερώσουμε τα παιδιά μας σε όσον αφορά το κάπνισμα κατά επέκταση και καρκίνο του πνεύμονα και καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να ενημερώνονται σε αυτή την ηλικία και πιστεύω ότι θα έχουμε την υποστήριξη του κόσμου και θα μας βοηθήσει σε αυτή μας την προσπάθεια. Ο κόσμος έχει ευαισθησία σε τέτοιου είδους προσπάθειες, κύριε Δημοπούλου. Ο κόσμος της Πάτρας το έχει αποδείξει στα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ ότι θα το κάνει και τώρα και δεν ξέρω αν η αίσθηση δική σας είναι ότι ο κόσμος συμμετέχει τη στιγμή που μάλλον το κράτος δεν σας στηρίζει. Δεν στηρίζεται. Ακριβώς αυτό είπα, το πιο σωστό, ότι πραγματικά η πολιτεία έχει εγκαταλείψει όσον αφορά το θέμα της υγείας γενικά. Γιατί είμαι από τις εθελοντρίες η οποία μπαίνει στον χώρο του νοσοκομείου, είμαι κοντά στην ασθενή. Όχι εγώ, αλλά άλλες 14 κυρίες εθελόντριες του ομίλου. Κάθε μέρα μία εθελόντρια βρίσκεται στον χώρο του νοσοκομείου, στο εγκολογικό τμήμα και βλέπουμε το τι προβλήματα αντιμετωπίζουν κυρίως οι ασθενείς, αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου μας. Μάλιστα. Εγκατάλειψη από το κράτος, ευαισθησία από τους πολίτες. Να ξαναπούμε, κυρία Δημοπούλου, τις ώρες λειτουργίας του μπαζάρ, του μπαζαριού. Το μπαζάρ μας, λοιπόν, όπως είπα, ξεκίνησε σήμερα, 9 με 9. Θα λειτουργήσει αύριο, επίσης, μέρα Παρασκευή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Στο επιμελητήριο Αχαΐας. Στα γραφεία του μελητηρίου στη Ρήγα Φεραίρου στο Ισόγειο, κυρίες και κύριοι, λειτουργεί το παζάρι. Να βρεθούμε όλοι όσοι μπορούμε εκεί να στηρίξουμε την πολύ καλή προσπάθεια που κάνατε, κυρία Δημοπούλου. Θα θέλω να σας δώσω και συγχαρητήρια με την αφορμή αυτή και σε εσάς και σε όλες τις εθελοντρίες, όλες τις γυναίκες που κάνετε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο και κοινωνικό έργο
και σε αυτόν τον όμιλο και σε άλλους δραστήριους ομίλους της περιοχής. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Εύχομαι. Καλές γιορτές. Και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας που πήρατε και φέτος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα σε μία άλλη εθελοντική δράση, στην εθελοντική αιμοδοσία που θα γίνει μεθαύριο Σάββατο από τον Καθολικό Ναό του Αγίου Ανδρέα. Με σύνθημα δώσε 5 λεπτά από το χρόνο σου για να σώσεις μία ζωή, διοργανώνεται το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι εθελοντική αιμοδοσία στον Καθολικό Ιερό Ναό και ενορία του Αγίου Ανδρέου Πατρών στην Οδό Μεσών 81. Είμαι η οργανώτρια μαζί με τον αείμνηστο Σιμιλιάτο Γιώργο. Εδώ κλείνουμε τώρα 38 χρόνια περίπου με το σύλλογό μας και προσπαθούμε και έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Έχουμε κάνει το όνομά μας αυτάρχης αίμα, αλλά όπως γνωρίζετε η ιατρική επιστήμη όλο εξελίσσεται και γίνονται χειρουργία καινούργια, οπότε πάντα χρειαζόμαστε αίμα. Και προσπαθούμε και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έκανα την πρόταση εδώ στον πατέρα Γιώργο και στον πρόεδρο της νεολαίας των Καθολικών και το δέχτηκαν με πολύ μεγάλη χαρά και θα κάνουμε 2 φορές το χρόνο αιμοληψία και θα μαζεύουμε αίμα για τις ανάγκες των συνανθρώπων μας. Εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε καταρχήν το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αιμοδότης της Πάτρας, διότι αυτός ανατάραξε τα νερά της ενορίας με την πρότασή του να δώσουμε κίνητρα σε όλους τους ενορίτες αλλά και σε όποιον άλλον επιθυμεί να αιμοδοτήσουμε. Είναι ακόμα μία από τις εκδηλώσεις Καθολικής Εκκλησίας και δραστηριότητες που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας και χρώματος δέρματος. Γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και αυτόν πρέπει να κοιτάξουμε, αυτό πρέπει να βοηθήσουμε. Και καλό είναι να προλαμβάνουμε παρά να τρέχουμε μετά και να μην προφταίνουμε. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή όλοι μας έχουμε χρειαστεί αίμα σε κρίσιμες στιγμές, δημιουργούμε ένα απόθεμα το οποίο θα το έχουμε σε περίπτωση ανάγκης. Να σημειωθεί πως έχει πραγματοποιηθεί καμπάνια ενημέρωσης προς τους ενορίτες, αλλά η αιμοδοσία είναι ανοιχτή για όλους. Δεν ξέρουμε τι προσέλευση να περιμένουμε γιατί είναι πρώτη φορά. Ελπίζουμε ότι θα είναι καλή. Πάντως, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχιστεί το πρόγραμμα. Οπότε στο μέλλον ο κόσμος θα είναι και καλύτερα ενημερωμένος και πιο δεσμευμένος να ανταποκριθεί. Η εθελοντική αιμοδοσία στον Καθολικό Ναό λαμβάνει χώρα πρώτη φορά. Αλλά στόχος είναι να καθιερωθεί κάθε χρόνο, καθώς οι ελλείψεις που υπάρχουν σε αίμα είναι μεγάλες. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε
το όλο αυτό το έργο της αιμοδοσίας και να το καθιερώσουμε. Διότι όπως ξέρουμε, τόσο και στην Ελλάδα, η ανάγκη για αίμα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δίνοντας αίμα, κάνεις πρώτα καλό στον εαυτό σου, ανανεώνεσαι. Γιατί όπως ξέρετε, παλιά κόβανε βεντούζες για να βγάλουν το αίμα το ή άρρωστο ή οτιδήποτε άλλο και τα οστά παράγουν αμέσως αίμα καινούριο. Οπότε πρώτα κάνουν στον εαυτό τους καλά και μετά στον συνάνθρωπο. Και όντως χρειαζόμαστε αίμα. Και σε αυτό το σημείο, κύριε Σεκύριε, ολοκληρώθηκε η αναλυτή σας ενημέρωση από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.